Στην Αλβανία, υποστηρικτές όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκρούονται με αστυνομικούς έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την εξάπλωση της φτώχειας και το νέο κύμα μαζικής μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Arsyeja pse jam sot këtu si qytetar i lirë për të protestuar është se unë nuk dua të largohem nga Shqipëria. Pretendoj ta krijoj të ardhmen time këtu dhe të familjes time këtu dhe Στη Γερμανία, πορεία κατά της ακρίβειας κάνουν χιλιάδες Γερμανοί στο Βερολίνο. Ο πληθωρισμός σκαρφαλώνει στο 10,4%, κάτι που αποτελεί ιστορικό υψηλό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Wir leiden natürlich massiv unter der Energiepolitik der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat über viele Jahre hinweg hier einen Weg eingeschlagen. Τεράστιες παραμένουν οι τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, με τους κατοίκους της γερμανικής πρωτεύουσας να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων είναι πλέον ιδιαίτερα αισθητή στα νοικοκυριά. Σύμφωνα με αναλυτές, φέτος θα είναι τα πιο δύσκολα και φτωχότερα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών. Στην Πορτογαλία, εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κλιματική κρίση και την ακρίβεια στο κέντρο της Λισαβόνας. Ο πληθωρισμός φτάνει στο 10,6%. Πολίτες εισβάλλουν σε κτίριο την ώρα που μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Αντώνιο Κώστα Ελ Σίλβα, ζητώντας την παρέτησή του επειδή ήταν πρώην στέλεχος πετρελαϊκών επιχειρήσεων.